Γεια <Το>. σας yeah, παιδιά Martin Gamers εδώ και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη νέο μας βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο θα είναι λίγο πρωτόχρονο, διότι θα το κάνουμε για πρώτη φορά και σε αυτό θα σας παρουσιάσουμε τα challenge του week 7 που χάρη σε αυτά θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το Road Trip Skin, αν βεβαίω το ολοκληρώσει και όλα τα challenges των προηγούμενων week. Θα σα παρουσιάσουμε τα challenges τα οποία έχουν γίνει leaked, δηλαδή δεν επιβεβαιωμένα από την ίδια την Epic, αλλά από μερικέ άλλε πηγέ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα challenges. Και το πρώτο challenge, παιδιά, από όσο έχει γίνει leaked, είναι το Visit the Circle of Name Locations in a Single Match, το οποίο είναι ένα σχετικά easy challenge και θα σα δώσει 5 Battle Stars. Το challenge είναι σχετικά εύκολο, θα σας πρότεινα να το κάνετε σε 50-50 και, πρέπει να πάτε στο κέντρο μερικών περιοχών, σε named περιοχών σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε 50-50 θα είναι αρκετά εύκολο, διότι θα πάτε στη δικιά σας περιοχή και θα πάτε σε τέσσερις περιοχές. Το επόμενο challenge είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά και πάλι θα σα δώσει 5 battle stars. Search supply drops. Απλό θα χρειαστεί να αναλύσετε 3 supply drops. Και σε αυτό το challenge θα σας πρότεινα και πάλι το 50-50, διότι στο τέλο τα supply drops πολλαπλασιάζονται κατά 10 φορέ από ότι είναι σε ένα κανονικό παιχνίδι. Το επόμενο challenge είναι το SMG Eliminations, το οποίο θεωρείται hard και θα σα δώσει 10 battle stars. Χρειάζεται να κάνετε 3 eliminations με SMG. Το οποίο είναι σχετικά εύκολο, θα σα μπορείτε να πάτε και σε πάλι σε 50-50, να σκοτώσετε κανονικά ένα άτομο με το κανονικό σα όπλο Assault Shotgun, και να μόνο να τον αποτελέσετε αν uh, είναι knocked με ένα SMG. Το επόμενο challenge είναι το deal damage uh, with to, uh, to opponent structures with remote explosives που πρέπει να κάνετε 5000 damage structures. Θα, σε αυτό θα σα πρότεινα και πάλι το 5750, διότι γίνονται πολλά build fights στο τέλο. Και να πετάξετε μερικά remote explosives, είναι αρκετά εύκολο το 5000 σαν νούμερο, αν θεωρήσετε ότι το περίπου κάθε τείχο έχει γύρω στα 250. Το επόμενο challenge είναι το Search the Lucky Landing. Και θεωρείται ένα εύκολο challenge που θα δώσει 5 Battle Stars. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Θυμάστε τον προηγούμενο, στο Season 4, που έπρεπε να πάμε στο Risky Reels. Θα είναι κάπω παρόμοιο. Γύρω στα 70... 70 άτομα στην αρχή θα πέφτουν στο Lake Landing. Αλλά θα σα πρότεινα να το κάνετε σε solo squads, διότι πολλά άτομα σε squads δεν θα πάνε για τα challenges. Οπότε να μειώσετε κατά ένα ποσοστό τα... το ποσοστό των ατόμων που θα πέσουν εκεί πέρα. Αλλά πιστέψτε με, θα είναι το πιο δύσκολο. Το επόμενο είναι το Follow the Dressur Map Found in Pleasant Park. Το οποίο θεωρείται ω hard challenge και θα σας δώσει 10 battle stars δηλαδή ένα τάιρ. Είναι σχετικά εύκολο, ακόμη δεν έχει βγει το map και μόλις βγει leaked θα το μπορείτε να το δείτε. Γράψτε μέχρι στα κόμματα, αν θέλετε να τα βάσουμε κι εμείς να πούμε που θα είναι το treasure map. Και να πάτε σε αυτή την περιοχή για να το κάνετε. Επιστέψτε με πολύ εύκολο, δεν θα χαριστεί μόνο ένα, ένα, παιχνίδι. Και το τελευταίο challenge είναι το eliminate opponents in lazy links. Και θέλει total of 3 eliminations και θεωρείται ένα hard challenge που θα σου δώσει 10 battle stars, δηλαδή ένα tire. Είναι ένα εύκολο challenge, θα links. Αν βρείτε πρώτο σοπλό, μπορείτε να κάνετε εύκολα τα eliminations, διότι θα πέφτουν και εκεί πάρα πολλά άτομα. Αυτά τα παιδιά τα αγώ και αυτά challenges. Είναι leaked, οπότε κάποια μπορούν να αλλάξουν, δεν είναι 100% σίγουρα. Αλλά σχεδόν σίγουρα θα είναι αυτά. Το σημερινό βίντεο ήταν αυτό, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα comment και πείτε μας αν θέλετε να βάζουμε και το βίντεο για το follow the treasure map. Και αυτά παιδιά, τίποτα άλλο, γεια σας!